για τον καθένα μας. Αυτή η βραδιά έχει έντονους ορολογιακούς χτύπους. Έντονους. Και υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν μοναξιά, υπάρχουν άνθρωποι που δοκιμάζονται, οι κρίσεις είναι πολλές, δεν είναι μια, είναι πολλές. Και γι' αυτό η Εκκλησία, από αγάπη σε εσάς, εσείς είστε η Εκκλησία, είπαμε να κάνουμε αυτήν την γιορτή και χαίρομαι που γέμισε η αίθουσα, χαίρομαι πολύ. Και πρέπει να κάνουμε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, να δίδουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους να ξεφεύγουν. Είπα επάνω στο ναό, το επαναλαμβάνω και τώρα, μη σας καταβάλει η θλίψη, να είσαστε αισιόδοξοι. Ο νέος χρόνος φανερώνει και πάλι την αγάπη του Θεού. Μην απογοητευτείτε ποτέ. Πάρτε αυτό το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα της βραδιάς. Αυτό είναι το μήνυμα της εκδήλωσης. Μας συγκινήσατε απόψε, κύριε Φουλεδάκη, με την ωραία εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τη χοροδία. Ευχαριστούμε τα όργανα. Ευχαριστούμε τους μικρούς οργανοπαίχτες. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, θα το πω τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαβρεντάκη. Κάναμε και στη Νεάπολη μια πολύ ωραία εκδήλωση την Κυριακή το βράδυ με το Λύκειο των Ελληνίδων. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Και απόψε εδώ, στον Άγιο Νικόλαο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ιδιαίτερα για αυτό το παρόν που δίδετε. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Σας καμαρώνουμε. Να έχετε δυνάμεις, να μην πετάξετε ποτέ το όργανο αυτό, το μάθετε καλά. Ο τόπος μας έχει μια παράδοση, προσέξτε το αυτό. Έδωσε μεγάλους καλλιτέχνες ο τόπος μας. Και να πω και κάτι άλλο, διακρατεί ο τόπος μας τη σεμνότητα των χωρών. Δεν έχουμε χαλάσει. Κρατούμε τη σεμνότητα του χορού, των κινήσεων, όλα αυτά που κάπου αλλού έχουν χαλάσει, έχουν εμπορευματοποιηθεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, κύριε Φουλεδάκη, και εσάς και τους συνεργάτες σας, τα καλά μας παιδιά, ιδιαίτερα την ενορία του Αγίου Γεωργίου, τους καλούς εφημερίους, ιδιαίτερα τον πατέρα Γεώργιο, τους καλούς συνεργάτες, τους άνδρες και γυναίκες. Ευχαριστώ τους πατέρες που ήρθαν απόψε εδώ, κύριε Δήμαρχε, κύριε πρώην Δήμαρχε, κύριε Μανώλη, κύριε Αστυνομικέ, κύριε... όλους σας ευχαριστώ. Όλους ευχαριστώ για την παρουσία σας. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, να κόψουμε την πίτα, να πάρετε την ευλογημένη πίτα, και να μεταφέρετε αυτήν την ελπίδα και την αγάπη της τοπικής εκκλησίας στα σπίτια σας και στη ζωή σας και με ένα καινούριο προσανατολισμό να ξεκινήσουμε αύριο το νέο μας σωτήριο χρόνο. Αμήν. Θα μου επιτρέψετε στο βαθμιό.